χρόνος εν δράση. Αυτός ο πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων έκανε ένα τόσο μεγάλο έργο. Ανέτρεψε σχέδια σχετικά με τη Μακεδονία, προστάτεψε τον λαό από τον βίαιο περισσότερο ή λιγότερο εκβουλγαρισμό, έσωσε χωριά, πολέμησε Βουλγάρους και Τούρκους συχνά πυκνά. Για να τα κάνει όλα αυτά, είχε μια μεγάλη υποστήριξη. Όφιλε να έχει μια υποστήριξη. Την υποστήριξη του ντόπιου πληθυσμού. Άλλωστε είναι γνωστή η αρχή ότι ο αντάρτης κολυμπάει στον πληθυσμό όπως το ψάρι στο νερό. Δεν μπορεί χωρίς τον πληθυσμό. Πώς εκδηλώθηκε αυτή η υποστήριξη του πληθυσμού προς τους αντάρτες? Θα μπορούσε να το σχολιάσεις λίγο? Με κάθε τρόπο. Κρύβοντάς τους όταν είχαν ανάγκη. Δίνοντάς τους φάρμακα, θεραπεύοντάς τους από τραύματα ή από επιδημίες, από αρρώστιες που θέλουσαν. Εξυπηρετώντας τους σε θέματα συνδέσμου, σε θέματα κατασκοπίας. Κάνανε κατασκοπία που βρίσκονται οι τουρκικές δυνάμεις, που βρίσκονται οι Βουλγαροί αντάρτες. Μεταδίδαν μηνύματα, ειδικά στη διάδοση μηνυμάτων. Τα μικρά παιδιά, εμπνεόμενα από το παράδειγμα των μεγάλων, ήταν ό,τι έπρεπε για να περάσουν το μήνυμα χωρίς να υποπτευθεί κανείς. Αυτό που λέει η Πινελόπη Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου είναι πραγματικά περιστατικά. Δεν είναι άσχετα με την πραγματικότητα. Μπορεί τα πρόσωπα να είναι μερικά από αυτά φανταστικά, αλλά τα γεγονότα είναι πραγματικά. Τα παιδιά μεταδίδουν μηνύματα, τα παιδιά παρακολουθούν τις κινήσεις του τουρκικού στρατού, τις κινήσεις των Βουλγάρων ανταρτών, τα παιδιά κρύβουν τους τραυματίες ή τους περνάνε σε επικίνδυνα μέρη, οδηγούν τα αντάρτικα σώματα σε μέρη που δεν μπορούν να οδηγήσουν οι μεγάλοι γιατί είναι κίνδυνος ή γιατί τα παιδιά ξέρουν το δρόμο καλύτερα ίσως από τους μεγάλους πολλές φορές. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η επίσημη ελληνική κυβέρνηση, τώρα πλέον, τι στάση κρατάει? Η ανάμειξη λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης από εκεί και μετά είναι να διορίσει έμπειρους και ικανούς διπλωμάτες στα προξενία της Μακεδονίας, με επικεφαλής τον Λάμπρο Κορομιλά στη Θεσσαλονίκη και δεύτερο σημαντικό στέλεχος τον Ίων Αδραγούμη στο προξενείο του Μοναστηρίου. Όλα τα προξενία της Μακεδονίας και το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης πλαισιώνονται με διπλωματικούς υπαλλήλους οι οποίοι πιστεύουν στον αγώνα, γιατί υπάρχουν και μερικοί που δεν πιστεύουν σε αυτόν, πιστεύουν στον αγώνα, και μαζί με τους διπλωματικούς υπαλλήλους τα προξενία πλαισιώνονται με αξιωματικούς οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι του στρατιωτικού μέρους. Βέβαια, οι αξιωματικοί παίρνουν ψευδόνυμα, γιατί δεν μπορεί να είναι αξιωματικοί στα προξενία, παίρνουν ψευδόνυμα, ψεύτικα χαρτιά από την κυβέρνηση των Αθηνών και εμφανίζονται με άλλα ονόματα, τελείως άλλα. Ο Μαζαράκης γίνεται Ιωαννίδης και ούτω καθεξής. Ψεύτικοι τόποι γεννήσεως, ψεύτικα τα πάντα, σαν πολιτικοί υπάλληλοι του προξενείου. Εγώ περίπου τώρα είμαι 100 χρονών. 100 χρονών. Λοιπόν, στην περιφέρεια τη δικιά μας, λοιπόν, τέλος πάντων, όλες οι διαταγές εκδίδονται λοιπόν από το προξενείο εδώ, από το Λάμπρο Κορομιλά. Εκεί στην περιφέρεια μας είχαμε να αποθέσουμε τους καπιταναρέους. Λοιπόν, με τους συνδέσμους, με τους πράκτορες. Και σε κάθε χωριά, λοιπόν, εκεί πέρα ήταν και τα σώματα ανταρτικά. Και εκεί, λοιπόν, δρούσαν αυτοί οι άνθρωποι εναντίον των κομιτεζίδων. Με τις διαταγές, αυτό ακριβώς. Πηγαίνανε στη λίμνη των Γενεζών, εκεί πέρα. Πηγαίνανε διάφορα να υποθέσουμε όπλα. Διότι μας δίνανε και όπλα και πηγαίναμε και τα όπλα. Μας δίνανε αραβίδες, γράδες και κάτι αυτά μαυροβουνιάτικα, αυτό, πιστόλια. Όλα αυτά είμαστε διασμένοι, όλοι οπλισμένοι. Και πηγαίναμε λοιπόν τέλος πάνω στο χωριό, σε οποιοδήποτε χωριό, και αυτοί που δρούσαν τότε, σε εκείνα τα χωριά που πηγαίναμε εμείς, και αυτοί δρούσαν, και αυτοί είχαν τους ανθρώπους. Είχαν την προπαγάνδα αυτών, ήταν τόσο μεγάλη, ούτως ώστε ήταν πάρα πολύ λοιπόν, δύσκολη. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς λοιπόν, πηγαίναμε εναντίον αυτών. Εναντίον αυτών να καταρχώσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους λυγίσουμε από την προπαγάνδα.
Πενελόπη Δέλτα αφιερώνει το βιβλίο της σε μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή του αγώνα, στον Τέλο Άγρα, τον υπολοχαγό Τέλο Αγαπηνό από τη Μεσσηνία, που τον ονομάζει μάλιστα ιδανικό ήρωα. Ο Άγρας προσπάθησε να έλθει σε συνεννόηση με τους Βουλγάρους. Πίστεψε ότι είναι δυνατό με το διάλογο να τους πείσει για το δίκαιο του ελληνισμού και για το άδικο το δικό τους. Απόδειξε ότι στην τελευταία συνάντηση στην οποία τον πιάσαν, αυτός πήγε άοπλος, με ένα περίστροφο ολοκιόλο. Πήγε να συζητήσει. Πήγε δηλαδή να συζητήσει, βέβαια. Προσκεκλημένος σε επίσημες συνομιλίες, γιατί του είχαν υποσχεθεί ότι υπάρχει περίπτωση να πάνε με το μέρος του. Και πήγε λοιπόν να συζητήσει τις προοπτικές που υπάρχουν. Αλλά αυτοί ήταν οπλισμένοι και δεν ήταν μόνο η αρχηγή, όπως έλεγε η συμφωνία, είχαν και όλο το σώμα μαζί και ήταν πάνω πλοιόλοι. Και φυσικά τον έπιασαν, διότι αυτός δεν είχε παρά μόνο το περίστροφο του. Η συνοδοί του ήταν τελείως άοπλη και αυτός με ένα όπλο. Τον έπιασαν και αφού τον βασάνισαν και τον διαπομπεύσαν, τον εξετέλεσαν απαγχωνίζοντάς τον. Ναι, και μάλιστα το χωριό που σκοτώθηκε σήμερα. Ονομάστηκε Άγρας, ναι. Έχει το όνομα. Τότε λέγω ήταν Ευλάδοβο. Αυτό που τον έκανε και πρέπει να υποθεί, να θεωρήσει ότι ήταν δυνατόν να συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, ήταν το γεγονός ότι ίσως η πλειοψηφία των μη ελληνοφώνων Μακεδόνων είχαν ελληνική συνείδηση και συχνά είχαν έρθει μετά από ορισμένη συζήτηση στο ελληνικό στρατόπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καπετάν Κώτας, αυτή η εκπληκτική μορφή, ενώ αρχικά είχε πιστέψει ότι οι κομιτατζίδες είναι για να ελευθερώσει τη Μακεδονία από τους Τούρκους, όταν αντελήφθη περί τίνος επρόκειτο, άρχισε να αγωνίζεται για την ελληνική υπόθεση, χωρίς να ξέρει λέξη ελληνικά. Και όταν τελικά το 1905 τον εκκρεμάσανε οι Τούρκοι, πέθανε λέγοντας βουλγάρικα, σλαβοβουλγάρικα, ζήτω η Ελλάδα, διότι δεν ήξερε να το πει ελληνικά. Η ιδέα λοιπόν ότι μπορούσες να μεταπίσεις σλαβόφωνους και να τους εξηγήσεις την κατάσταση δεν ήταν τόσο αφελής όσο φαίνεται. Την είχε χρησιμοποιήσει ο Γερμανός Καραβαγγέλης της Καστοριάς ο Μητροπολίτης. Και με μεγάλη επιτυχία πολύ. Και στον Κώτα, και στον καπετάν Βαγγέλη που ήταν μαζί με τον Κώτα από τους πρωτοπόρους, σλαβόφωνος κι αυτός. Και άλλοι ακόμα, ο καπετάν Γκόνος που ήταν το πρώτο αντάκτικο σώμα στη λίμνη των Γενιτσών. Ναι. Ντόπιος από την περιοχή των Γενιτσών και σλαβόφωνος κι αυτός, είχε και αυτός προσέλθει στους Έλληνες με την Πειθό. Συνεπώς, η έννοια της γλωσσικής διαφοροποίησης στην Μακεδονία της εποχής δεν ταυτίζεται με την εθνική συνείδηση. Όχι μόνο στη Μακεδονία της εποχής, σε καμιά περίπτωση η γλώσσα δεν ταυτίζεται με την εθνική συνείδηση. Γιατί αν προχωρήσουμε το συλλογισμό μας, έχουμε τουρκοκριτικούς οι οποίοι πήγανε το 1922 στη Μικρά Ασία και οι γέροι, όσοι ζουν ακόμα βέβαια, που δεν πήγαν τουρκικό σχολείο, δεν έχουν μάθει ποτέ τους τουρκικά. Και όμως αισθάνονται, Τούρκοι. Δεν είπαν ότι είμαστε Έλληνες και θα μείνουμε στην Κρήτη. Ανταλλαγή πληθυσμών. Στην Τουρκία θα πάμε. Και υπήρξαν Έλληνες στη Μικρά Ασία, στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, που δεν γνώριζαν καν τα ελληνικά. Μιλάγαν τουρκικά και το Ευαγγέλιο ακόμα και τη λειτουργία τα κάναν τουρκικά. Και οι οποίοι δεν είπαν είμαστε Τούρκοι, είμαστε Έλληνες, ήρθαν εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά την ίδια έννοια υπήρχε και στη Μακεδονία αυτό. Κατά την ίδια έννοια υπάρχει παντού. Με βάγια στρωμένα.